Να αρχίσουμε με το θέμα της μέρας. Αναμφίβολα είναι η επίσημη ανακοίνωση περί ΤΑΠ. Πες μας λοιπόν. Και είναι μια μεγάλη ανάσα για την κυβέρνηση μετά τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Φυσικά υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου για το γεγονός ότι και επισήμως κλείδωσε σήμερα αυτή η συμφωνία, η πρώτη επί της ουσίας ενεργειακή συμφωνία που παίρνει σάρκα και οστά στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες, Νίκο, λένε ότι στην ομιλία του κύριο Σαμαρά σε λίγη ώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επί της ουσίας θα ξεκινήσει με αυτό το θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνεις θέλουν να επενδύσουν στην κυβέρνηση. Αυτό θεωρούν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, όχι τόσο μόνο οικονομικό, αλλά κυρίως πολιτικό, παύλα γεωστρατηγικό γεγονός που αφορά στην Ελλάδα. Τα ωφέλη θεωρούν στην κυβέρνηση ότι θα είναι πάρα πολλά και για την πραγματική οικονομία, αλλά και για τις πολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Να δούμε εικόνα από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, του συνεδρίου δηλαδή, γιατί. Σε διακόπτω, Πάπη, με συγχωρείς, αλλά επειδή... Έξω, αλλά πολύ πιο θερμή η φλόγα της ψυχής μας εδώ μέσα. Αδέρφια μου νεοδημοκράτες, αγωνιστές, ονεδίτες, ψυχή των αγώνων μας. Η παράταξή μας, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που θεμελίωσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, που κράτησε την Ελλάδα όρθια σε όλες τις δύσκολες στιγμές, είναι σήμερα εδώ. Είναι απόψε στις επάλξεις και κάνει αυτό που έκανε πάντοτε, το χρέος της προς την πατρίδα. Αυτό κάνουμε απόψε. Πριν 3 χρόνια ακριβώς, η παράταξή μας είχε δοκιμαστεί σοβαρά. Την ίδια περίοδο που και για την πατρίδα μας άρχιζε μια δραματική δοκιμασία. Μπαίναμε στην περιπέτεια του μνημονίου. Στα 3 χρόνια που μεσολάβησαν, η ελληνική κοινωνία πέρασε πολλά. Μύθοι κατέρευσαν, ανατράπηκαν ισορροπίες, συσχετισμοί δεκαετιών. Αλλά μέσα σε αυτή την κοσμογονία, η παράταξή μας έμεινε όρθια για να κάνει ακριβώς το χρέος της στην πατρίδα. Πριν 1 χρόνο ακριβώς αναλαμβάναμε τη διακυβέρνηση της χώρας με μια τρικομματική συνεργασία μέσα σε συνθήκες δραματικές, και ενώ οι περισσότεροι προέβλεπαν την εκδίωξη της Ελλάδας από το ευρώ, μέσα σε 1 χρόνο διαψεύσαμε όλα τα σενάρια της καταστροφής. Αποκαταστήσαμε διεθνώς την αξιοπιστία της χώρας. Την κρατήσαμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Σταθεροποίησαμε την πατρίδα μας. Εξασφαλίσαμε τη συνέχιση της χρηματοδότησής της. Βάλαμε τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη, που όσο μένουμε σε αυτό το δρόμο δεν αργεί να έρθει. Τώρα, με την αναγγελία της κατασκευής του αγωγού ΤΑΠ, που θα φέρει φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν στην Ευρώπη ολόκληρη μέσω της Ελλάδας, βάζουμε τη χώρα μας για τα καλά πλέον στον παγκόσμιο χάρτη των ενεργειακών μεταφορών. Πάμε, έχουμε ήδη συνδεθεί με το στάδιο, το κλειστό στάδιο Τεκβοντό που είναι στο Παλαιό Φάληρο, όπου πραγματοποιείται το 9ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλητή, άλλωστε το παρουσιάσαμε και στο δελτίο μας νωρίτερα, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και ζήτησε να διακόψει την ομιλία του. Σύνδεση τώρα με τον Δημήτρη Τάκη που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Δημήτρη. Λοιπόν, Όλγα, ενώ ο κύριος Σαμαράς μιλούσε, για κάποια στιγμή ζήτησε συγγνώμη από τους συνέδρους. Είπε, θα κάτσω για 2 λεπτά κάτω, με συγχωρείτε. Όπως μάθαμε από τους ενός του συνεργάτες, τον κύριο Σαμαρά ταλαιπωρεί μια γαστρίτιδα εδώ και 4 μέρες. Και προφανώς σε αυτό οφείλεται η διακοπή της ομιλίας του. Όλοι οι συνέδροι αυτή τη στιγμή είναι όρθιοι στο συνέδριο, στην αίθουσα του συνεδρίου και ανησυχούν για το τι ακριβώς συνέβη, αλλά από ό,τι μας λένε οι στενείς... Ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται, Δημήτρη. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην αίθουσα του συνεδρίου, απλώς έχει καθίσει κάτω και έχει πάει σε κάποιο δωμάτιο που υπάρχει μέσα στην αίθουσα για να ξεκουραστεί ή ενδεχομένως να ρίξει και λίγο νερό στο πρόσωπό του. Και απέναντί μας, νεοδημοκράτες, υπάρχουν κάποιοι δέσμοι. Θα ζητήσω συγγνώμη, πρέπει να κάτσω για 2 λεπτά. Πάντως,
Πάντως αυτό που μας είπαν είναι ότι λόγω της γαστρίτιδας που τον ταλαιπωρούσε εδώ και 4 μέρες, σε αυτό οφείλεται η διακοπή της ομιλίας του κυρίου Σαμαρά, για την οποία ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη. Κυρίες και κύριοι, πριν ένα λεπτό ανέβηκε και πάλι στο βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Να ακούσουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η ομιλία του. Η μόνη τον ναζισμό διασύρεται σήμερα από θαυμαστές των νεοναζί. Η ιδεολογία τους είναι το απροκάλυπτο μίσος, το λαθρεμπόριο του πατριωτισμού. Μίσος για κάθε τι μεγάλο ή σπουδαίο που γέννησε η Ελλάδα. Μίσος για την παράδοση, την οικουμενικότητα, τη δημοκρατία, τον ανθρωπισμό, την ισορροπία, το μέτρο, τον ιδεαλισμό. Εκπροσωπούν το μίσος, κηρύσουν το μίσος. Και τα δύο λοιπόν άκρα εύχονται και προσεύχονται να κάνουν ό,τι μπορούν, ώστε η Ελλάδα να αποτύχει, να βγει από την Ευρώπη, να χάσουμε το στοίχημα. Λοιπόν, συνεχίζεται κανονικά η Ελληνικρέτα Φίλου, όπως είδαμε, η ομιλία του Πρωθυπουργού. Επανήλθε στο βήμα, ήταν προφανώς μια εξάντληση. Ήταν δηλαδή μια στιγμιαία διαθεσία, αποτέλεσμα της μεγάλης κόπωσης και της πολύ μεγάλης έντασης όλων των τελευταίων ημερών. Με το δάκτυλο σε σκανδάλι, πάνοπλοι αστυνομικοί με αυτόματα όπλα ερευνούν πόρτα-πόρτα τα σπίτια των χωριών στο Ελληνίνα Αυπακτία για να εντοπίσουν τους σκληρούς Αλβανούς δραπέτες. Είμαστε τρομοκρατημένοι, κλειδωνόμαστε στα σπίτια, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε άνετα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση αστυνομίας των τελευταίων ετών. Στο αστυνομικό τμήμα Αναφάκτου έφτασαν από Αθήνα 16 μοτοσυκλέτες εκτός δρόμου με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στις έρευνες από εκπαιδευμένους αστυνομικούς στις δύσβατες δασικές περιοχές. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στα ορεινά του νομού αυτή την ώρα, έρχονται στο αστυνομικό τμήμα Αναφάκτου προκειμένου να γίνει η αλλαγή της βάρδιας. Ταυτόχρονα ετοιμάζονται και οι αστυνομικοί, οι οποίοι θα ξεκινήσουν έρευνες με μηχανές motocross. Οι αστυνομικοί φορούν τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα τους και είναι φοδιασμένοι με βαρύ οπλισμό στην περίπτωση που έρθουν αντιμέτωποι με τα Καλάσνικοφ των 5 αδίστακτων δραπετών. Μετά τις ειδικές δυνάμεις από την Κρήτη, στην Αύπακτο έφτασε και η ομάδα εκνηλατών της αστυνομίας από την Αλεξανδρούπολη. Το πρωί, ομάδα αστυνομικών φτάνει στο χωριό Χόμορι. Ζητούν από έναν Αλβανό κάτοικο να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του. Οι αστυνομικοί σε ετοιμότητα μπαίνουν και ερευνούν τους χώρους. Γνωρίζουν ότι πιθανότατα οι κακοποιοί να έχουν βρει κρυσφύγετο με τη βοήθεια φίλων τους. Ψάξανε και όλα τα σπίτια, μας είπαν να προσέχουμε. Η αστυνομία ερευνά ολόκληρη την περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας. Ωστόσο, επικεντρώνεται στα χωριά Πλάτανος και Πόδος, όπου οι δραπέτες φαίνεται πως πέρασαν. Σε αυτά τα χωριά, η αστυνομία εκτιμά ότι τις τελευταίες ημέρες οι δραπέτες διέριξαν περισσότερα από 4 σπίτια. Μάλιστα, σε ένα από αυτά εντοπίστηκε αποτύπωμα του Αλβανού δραπέτη Έντισον. Έχουμε τώρα μια εβδομάδα που είμαστε κατατρομοκρατημένοι. Οι αξιωματικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δραπέτες να έχουν βρει πρόχειρο κατάλημα στις όχθες του ποταμού Κότσαλου. Πρόκειται, λένε, για μια δύσβατη περιοχή που είναι δύσκολο να ερευνηθεί. Δύο ελικόπτερα πετάγανε μεταξύ Ελευθέρυγενης και Πόδο, που είναι τα δύο χωριά που τους αναζητούν. Τα ελικόπτερα ήταν εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες και ερεύνησαν μεγάλες πυκνόφυτες περιοχές. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να μην αφήσουν περιθώρια στους δραπέτες να ξεφύγουν προς το θέρμο του Λοκαρνανίας, όπου ο σκληρός βαρυπινίτης Μάριον Κόλλα έχει συγγενείς. Η Κάρλα Μπρούνι δεν μπορεί να κρύψει ότι αισθάνεται μια ανακούφιση που έφυγε από το προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας. Καλός ο ρόλος της πρώτης κυρίας, αλλά το τραγούδι είναι ακόμη καλύτερο. It's very peaceful and very nice. Not to have so much pressure, but I wasn't having depression. It was my husband, you know. So I'm relieved in a personal way. You know. Quand tout va mal, when life goes wrong, try for a little French song. Η Μπρούνι προωθεί το νέο δίσκο της μιλώντας στη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ, που ρωτά να μάθει αν ο λόγος που παντρεύτηκε τον Νικολά Σαρκοζή ήταν το επίσημο ταξίδι του Γάλλου Προέδρου στην Αγγλία. Η Κάρλα Μπρούνι αισθάνεται τυχερή που ως πρώτη κυρία γνώρισε τον Νέλσον Μαντέλα, τον άνθρωπο σύμβολο της Νοτιού Αφρικής που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Μπρούνι αφιέρωσε το τραγούδι Blowing in the Wind του Bob Dylan στο κοινό. The answer, my friend, is blowing in the wind.